παρών και τα πάντα μελών, ψευρός του ερεθόγατον και ο Ιησούς Χριστός, εθέ και σκήνωσον ημί, καθάρισον ημάς από πάσης και είδος, και σώσον αυτά τα ερεθόγατα ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Μιλήσαμε την περασμένη φορά για το θησαυρό της πίστεώς μας. Την αλήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο. Για το Ευαγγέλιο εκατομμύρια, αν και όπως ο Παύλος λέει, νέφος μαρτύρων θυσιάστηκε. Νέφος, σύννεφα, αμέτρητοι μάρτυρες, αρχής γενομένης από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί και αυτοί για το όνομα, για τον νόμο του Χριστού πέσανε, όλοι. Και συνεχίζεται από την καινή αρχής γενομένης από τον Κύριο μέχρι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι αυτοί έπεσαν για την αλήθεια αυτή που κήρυξε ο Κύριος και που άλλος κανείς, μα κανείς, δεν ισχυρίστηκε να πει όταν ρωτήθηκε ποια είναι η αλήθεια από τον Πιλάτο, απάντησε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Στους αιώνας των αιώνων δεν τόλμησε κανείς να πει ότι αυτό που ο Κύριος, εγώ είμαι η αλήθεια. Και το άλλο, της ελέξιμε περί αμαρτίας. Το λένε και τα χίλια του πιο αμαθή ανθρώπου που δίσαν αμάρτητος φωνάζουνε. Κανένας δεν είναι αμάρτητος, ένας μόνο, ο Κύριος και Θεός μας. Ο Κύριος κήρυξε την αλήθεια και ο Κύριος είπε ότι να με αγαπάτε, γιατί πρώτος με αγάπησε ο Πατέρας μου και το φώναξε και από τον ουρανό. Να, στη βάπτιση του Κυρίου, ιδού ο Υιός μου, ο αγαπητός. Είναι ο αγαπητός, Υιός του Θεού. Ο μονογενής, όπως το φωνάζουμε σε κάθε λειτουργία. Για το μονογενείο λοιπόν οι αιώνες φωνάζουν «Μας έπλασε ο μονογενής Υιός του Θεού». Δημιουργός μας φωνάζουν οι αιώνες, οι αιώνες, η αιωνιότητα. Εμείς δεν γίναμε μόνοι μας. Αυτός μας έπλασε. Και το τονίζει και ο Απόστολος Παύλος. Είναι εκείνος διού οι αιώνες επιήθησαν, από τον οποίο φτιάχτηκαν τα πάντα. Αυτό εννοεί οι αιώνες, τα πάντα. Τώρα, ο ίδιος μας έκανε και την αποκάλυψη. Εμείς δεν έχουμε θρησκεία, λάθος τοποθέτηση. Ποια είναι η θρησκεία σου. Πέρα για πέρα. Έχουμε πιστεύω και το φωνάζουμε. Κάθε Κυριακή, σε κάθε λειτουργία και στην προσευχή μας.
πιστεύω εις ένα Θεό. Δεν υπάρχει. Η θρησκεία, έτσι όπως την ακούμε, είναι τεχνητό ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ενώ το πιστεύω, αυτό που πιστεύουμε, είναι αποκάλυψη. Άλλο αποκάλυψη, άλλο θρησκεία. Κάνει μια τοποθέτηση ο αδερφός Ιάκωβος, το κάνει. Άμα θυμάστε ποιος είναι, θα πω τι λέει. Αυτό είναι το παρεξηγημένο. Αυτό είναι θρησκεία. Το να επισκέπτεσαι ορφανά και χείρα και χείρες και να σκορπάς από τα υπάρχοντά σου στους, σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Το λέει μέσα, αδερφός Ιάκωβος το λέει. Το επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας, λέει. Δεν λέει στο, είναι επίσης στο Θεό η θρησκεία. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε στο Θεό, αλλά το πιστεύω αυτό μας διδάσκει ότι είναι αδελφός ο άλλος. Και ο πιο ανήμπορος και ο πιο δυστυχισμένος, εκεί θα δείξεις αν όντως έχεις μέσα σου το Θεό, αν τον επισκεφθείς στην δική του ανημπόρια, όπως λέει ο λαός. Όμως, ο Μέγας Απόστολος των Ελληνών λέγει, εκείνος που είχε άχνια, σκοτάδια, είχε, και δεν τρέπεται ο ίδιος να το λέει, όλα και όλα. Το λέει κατά τον εξής τρόπο, ότι είχε άγνοια. Τους χρόνους της αγνίας, τα χρόνια που είχα άγνοια, υπεριδών ο Θεός. Τα έκανε στην πάντα ο Θεός. Δεν μου τα υπολόγισε. Γιατί τα χρόνια εκείνα έστελνε στο απόσπασμα χριστιανούς και μαρτυρούσα μετά από πολυδαγωνισμό. Έχουμε τη μαρτυρία του Αποστόλου Στεφάνου. Το φωνάζει, είχα άγνοια, μου έκανε παραγραφή ο Θεός στην άγνοιά μου, αφού δεν ήξερα ότι ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η αλήθεια, εγώ πιστεύω ο Θεός είναι να πιάνω τους χριστιανούς, τους σκοτώνουμε. Ιωάννου του Θεού, ποιος Θεός είναι εκείνος που ζητάει απόσπασμα και εκτέλεση ανθρώπου, αν είναι Θεός. Ο Θεός λοιπόν του τα διέγραψε και του είπε άκουσε. Αυτόν εσύ που δεν γνωρίζεις, όπως είπε και στην Αθηναίους, αυτό που αγνοείτε, αυτό θα σας μάθω εγώ. Έτσι είπε και Κύριος. Του λέει εγώ είμαι, λέει ο Κύριος, που είμαι και Θεός. Πήγαινα στο μάθει ο Ανανίας, του λέει. Όχι εγώ, ο Ανανίας. Αυτός είναι ο θησαυρός που θα σου μάθει ο Ανανίας. Αυτός είναι ο θησαυρός. Βεβαίως τον δίδαξε ο Ανανίας. Και μάλιστα κατά αποκάλυψη. Ήταν τα πρώτα χρόνια που τα έπαιρναν αποκαλυπτικά όλα οι Απόστολοι. Κατά αποκάλυψη. Και ο Κύριος του αποκαλύφθηκε μετά την είσοδό του μέσα στο χριστιανισμό. Και ο Κύριος. Και βέβαια ορατά, όχι με τα ανθρώπινα μάτια, ορατά, όταν λέει
είδα άνθρωπο προετών 14, λέει, ξέρω κάποιον άνθρωπο που πριν 14 χρόνια τον άρπαξε ο Θεός, λέει, υρπάγει έως τρίτου ουρανού. Και τον ανέβασε τον άνθρωπο αυτό και ήταν ο ίδιος στο τρίτο ουρανό. Εκεί του έκανε τις αποκαλύψεις. Και τι λέει, είδα, άκουσα, έπιασα. Του λέει και ο αδελφός Ιωάννης εκεί. Λέει, ο αεωράκαμε, εκείνο που είδαμε, ο ακικόαμε, εκείνο που ακούσαμε, ο εχείρες ημώνευση λάφθησαν, αυτό που πιάσανε με τα χέρια, για εκείνο σας μιλάμε, αυτός είναι ο θησαυρός. Λέγει λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος και ο Ιωάννης, αλλά και ο κύριος Απόστολος Παύλος, ότι και να σας πω, όποια περιγραφή και να σας κάνω, από τις αποκαλύψεις που πήρα, δεν θα με κατανοήσετε καθόλου. Γιατί δεν είναι κτιστό, φτιαχτό εκείνο που είδα εκεί που πήγα, αλλά είναι αποκάλυψη που την έζησα εκεί που πήγα και την κατέχω μόνο εγώ με τον τρόπο που ο Θεός μου έδειξε. Εσείς, αφού είστε στη γη, μόνο θα σας πω ότι πράγματι ανέβηκα στον ουρανό και είδα τον Παράδεισο. Είδα, λέει, τον Παράδεισο. Και θυσιάστηκε για τον Παράδεισο 20 χρόνια και πλέον ο Απόστολος Παύλος. Και επειδή δεν θέλει, όπως και ο Κύριος δεν θέλει, για αυτό και κατέβηκε στη γη, να είναι κτήμα μόνο του Απόστολου Παύλου ο Παράδεισος. Και κάθε Απόστολου Παύλου που έχει λίγο παρακάτω ανάστημα, όπως οι Απόστολοι, οι άλλοι, οι υπόλοιποι, αλλά θέλει το πλήρωμα της εκκλησίας, εμείς να έχουμε γνώση τι μας περιμένει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έκανε αποκαλύψεις, όχι όπως ο Κύριος στον ίδιο, αλλά με τον τρόπο που μπορούμε εμείς να καταλάβουμε. Και από εκεί και πέρα είναι του Κυρίου έργο να κάνει αποκαλύψεις στον κάθε, στον άνθρωπο με τον άσχημα που έχει. Γιατί δεν είναι μιας εποχής η αποκάλυψη. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Προφύριος, Άγιος Ιάκωβος. Και αυτοί πήραν αποκαλύψεις εκ του ουρανού. Είναι όλων των εποχών και αυτοί εργάστηκαν και εργάζονται για μας οι Άγιοι, όλοι. Εργάστηκαν και εργάζονται για μας, ή να μην μείνουμε έξω του νυμφώνος Χριστού. Για να μην μείνουμε έξω από τον νυμφώνα του Χριστού. Μας βεβαιώνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και μας λέει, είδαμε. Με όμικρο γιώτα σημαίνει ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά που είπα προηγουμένως, γιατί τα έπιασε, τα άκουσε και λοιπά. Ότι εάν η επίγειος η μονικία, εάν το σπιτάκι μας εδώ στη γη, το σπιτάκι μας τούτο εδώ, η επίγεια οικία, το σπιτάκι μας καταληθεί, έρθει η ώρα και εκδημήσει το Πνεύμα, φύγει κατόπιν εντολής του Κυρίου η ψυχή, εκδημήσει. Ωραία λέξη,
θα σας την εξηγήσω να καταλάβετε. Λέγει, εδώ ζούμε στο Δήμο Κοροπίου. Αφού φοράμε ανθρώπινο σώμα, περπατάμε, εργαζόμαστε, κινούμεθα στο Δήμο του Κοροπίου. Αν έχουμε και κάνει δουλίτσα να πάμε σε καμιά άλλη πόλη, σε άλλο Δήμο, κάνουμε, φεύγουμε από τούτο το Δήμο και πάμε στον άλλο Δήμο. Για να κάνουμε δουλίτσα μας. Όταν έρθει η ώρα να φύγουμε, θα φύγουμε από δημότες της γης, θα αποδημήσουμε, θα εκδημήσουμε και θα πάμε στο Δήμο του Ουρανού. Στο Δήμο του Ουρανού. Ένθα, ου κέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Και αλλημονό μας να πιστεύουμε ότι φεύγοντας από εδώ και πηγαίνοντας στην αγκαλιά, όπως θα πούμε, του Χριστού, θυμάμαι ένα τροπάριο της γεννήσεως του Χριστού, που λέει ο Ηρώδης έσφαξε τα χελιδονάκια, τα 14.000 βρέφη, τα χελιδονάκια, πιστεύοντας ότι τιμώρησε με αυτόν τον τρόπο, πιστεύοντας ότι τιμώρησε τις μανάδες που είχαν τα παιδιά. Γιατί αυτά δεν καταλαβαίνανε και καταληκτικά και τα παιδιά, αφού κατά τον Ηρώδη τερματίζει η ζωή σε αυτή τη γη. Λέει το τροπάριο, όχι, τα χελιδονάκια είχαν φωλιά στον ουρανό, φωλιές φτιαγμένες από τον ποιητή του ουρανού και της γης. Δεν τους αφαίρεσε αυτό που λέγεται ζωή και τερμάτισε, αλλά τους έκανε μετάθεση, μετάσταση από τη γη στην αγκαλιά του Θεού. Στην αγκαλιά του Θεού, όχι αλλού, στην αγκαλιά. Λοιπόν, όταν καταληθεί λοιπόν, γράφει ο Απόστολος Παύλος, το σπιτάκι του το δω, το σώμα, που είναι χωμάτινο, τότε έχουμε οικητήριο, έχουμε άλλη κατοικία, γράφει εδώ. Έχουμε, λέει, οικοδομή εκ Θεού έχουμε. Έχουμε οικοδομή, δηλαδή με ανθρώπινα μέτρα, όπως λέει, αλλιώς δεν καταλαβαίνω τα θεία. Θα σου πάρει από τα δω τα πράγματα να σου πει, για να σου πει, μη σκάς και εκεί έχεις σπίτι για να μείνεις. Αυτό λέει. Δεν είναι το δυνατόν. Δεν περιγράφονται τα βασανά του Αποστόλου Παύλου. Με τίποτα δεν περιγράφονται. Να υποστεί ό,τι υπέστη, για το να, με το να μην υπάρχει τίποτα εκεί πάνω. Ποιος για ένα ψέμα θυσιάζεται. Όχι, λέει. Διαβεβαίωση. Έχουμε, λέει, οικοδομή, οικία, αχυροποίητο. Που δεν την έχει φτιάξει χέρι. Δεν την έχει φτιάξει χέρι, την οικία αυτή. Πιστεύω εις ένα Θεό. Αυτή είναι η οικία μας. Η αγκαλιά του Θεού. Πιστεύω εις ένα Θεό. Στην αγκαλιά του Θεού πηγαίνουμε τα φεύγουμε, πουθενά άλλο. Αυτός είναι ο παραδεισός μας. Το δήλωσε ο Κύριος. Και εκείνος είπε, εν τη οικία του Πατρός μου, πολλέ
μονέ εσύ. Ο τρόπος που πληρώνεσαι είναι δικός του. Αυτό σημαίνει υπάρχουν πολλές μονές στο σπίτι του πατέρα μου, ότι ανάλογα με την εργασία που σου προσφέρει, θα πάρεις και την πληρωμή σου. Αλλά δεν θα αισθάνεσαι διαφορά από εκείνο που έχει πάρει το άριστα. Αυτή είναι η διαφορά. Έχεις πάρει πέντε και σπρεβαστεί και έχεις πάει στην τάξη εκεί του ουρανού και πάρει ως 10 και οι δύο το ίδιο θα νιώθετε. Αλλά η διαφορά, τη διαφορά τη νιώθει κανένας χωριστά. Γιατί δεν νοείται να νιώθεις ότι στερείσαι και έχει άλλος κάτι παραπάνω στον παράδεισο, όπως έλεγα. Δεν είναι παράδεισος. Όταν έχεις κάποια στέρηση, δεν είναι παράδεισος. Εκεί υπάρχει η ισότητα, η θεία ισότητα του ουρανού. Δεν μπορώ να την περιγράψω με κεφαλαία γράμματα, που δεν υπάρχει παράπονο από κανέναν. Έχουμε λοιπόν, να προσέξω, το φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, οικοδομή. Δεν τη φτιάξαμε εμείς κάτι. Θυμάμαι τώρα κάτι ανάλογο που δεν το αντιστρέφει, αλλά μας περιόδησε μας δεν καταλάβουμε. Για το Απόστολο Δωμά που πήγε στην Ιδία. Του λέει, που παρουσιάστηκε σαν αρχιτέκτονας στο βασιλιά Αβαγγείλου της Ινδίας. Του σου φτιάξω εγώ ένα παλάτι, του λέει, που δεν το έχεις δει με τα μάτια σου. Πάρ' το, του λέει. Περίμενε, δεν το είδε καθόλου το παλάτι. Και του είπε, το έχω φτιάξει εκεί ψηλά, όταν πας, του λέει, θα το βρεις, του λέει. Άρα, βοηθάμε κι εμείς για να χτιστεί το παλάτι. Είναι χτισμένο, αλλά πάση περιπτώσει, φτιάχνεται με τον τρόπο που ο Θεός γνωρίζει. Έτσι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι και εσύ θα εργαστείς και εσύ θα κινηθείς ώστε να πορευθείς τον δρόμο για να πας προς τα εκεί. Πρέπει να πληρώσαμε κι εμείς κάτι. Δεν γίνεται όμως. Λάμπα δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Θα πεις κάτι. Πες κάτι αν θέλεις. Όχι, δεν λέω. Λέω, ευχαρίστω. Και όποιος θέλει μπορεί να πει. Σταματάω επί τόπου γιατί καλό να πει και ένας άλλος. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν οικία, σπιτάκι, θα το πω εγώ, που θα μας βολέψει ο Θεός, φτιαγμένο από τα δικά Του χέρια, όχι από τη δική μας δύναμη και ποιότητα. Δικά Του είναι όλα. Και συνεχίζει, και τα άλλα κομμάτια θα πάω άλλο μετά, και λέει, αφού μας περιμένει εκείνο το σπιτάκι που το έφτιαξε ο αιώνιος, που δεν έχει τέλος, αρχή και τέλος, Θεός. Συνεπώς, αυτός ο κάτοικος που είναι εδώ πέρα, που λέγεται ψυχή, έτσι λέγεται ο κάτοικος που μένει μέσα στο σώμα. Και κάθε ψυχή ανθρώπου βγάζει, λέει, αναστεναγμούς. Όπως τα ακούτε, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, το λέμε στενός πάθος. Λέει, στενάζει. Αναστεναγμούς. Πότε θα φύγει από το σώμα να λυτρωθεί. Πότε θα φύγει από το σώμα για να λυτρωθεί, λέει. Μιλάμε για λύτρωση. Όχι να τη βρει χειρότερη σκλαβιά από αυτή που έχει εδώ πέρα, τότε αλίμονο και τρεις αλίμονο. Ναι, για να λυτρωθεί. Εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου. Ε, δυνατά. Εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου, δεν λέω, δεν είναι. Ναι, ζητάει και αυτό το ίδιο ζητάει εκεί πέρα. Λέει, εξάγαγε, κάντε ναι την ψυχή μου, Κύριε, από τη φυλακή στην οποία βρίσκεται. Και αν είναι, τώρα να καταλάβουμε και κάτι άλλο θέλω να πω, που του λέει και αυτό ο Δαβίδ, Παΐσιος,
Πορφύριος, κάποιος Άγιος, πώς θέλω Παύλος. Πάμε στον Παναγιώτο Πέτρο Παΐσιο που το έχουμε δει και στη τηλεόραση που μιλάει ο γιατρός. Όταν πια λέει ή κατάλαβε ότι φεύγει ο Αγίος Παΐσιος, του λέει γιατί του λέει, άσε με να πάω εκεί που πρέπει. Ακριβώς έτσι του λέει, να πάω εκεί που πρέπει. Γιατί εδώ μοιάζουν με τον ελεύθερο νεκρό, η ψυχή δηλαδή, που είναι ελεύθερη μέσα στο σώμα, που το σώμα μυρίζει σύψη, σαπίλα, νεκροταφείο, άσε με να φύγω, φωνάζει. Είμαι μέσα στο πεθαμένο σώμα, ελεύθερη. Αλλά την αληθινή ελευθερία μου την αποκτήσω τώρα που εγώ θα φύγω. Η ψυχή δηλαδή έχει φοβερή επιθυμία να φύγει από το σώμα. Να φύγει από το σώμα. Και να οδηγηθεί στην αγκαλιά του Θεού. Ο αιστή παράδεισος. Στην αγκαλιά του Θεού. Έχει τρομερή επιθυμία. Για να δείξουμε εκείνο το πράγμα που λέμε τώρα, πρέπει να το ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Θα διαβάσω. Κάτι ζωντανό από το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου. Το μαρτύριό του. 86 ετών έφυγε από τον κόσμο ο Άγιος Πολυκάρπος. Έφυγε από τη Σμύρνη και οδηγήθηκε από στρατιώτες στη Ρώμη σαν να είναι, λέει, νέος. Είχε φτερά στα πόδια. Είχε, λέει, φτερά στα πόδια. Και ο λόγος, τον είπαμε προηγουμένως, να αφήσει το σώμα του κάτω στη γη και όπως λέει ο ίδιος, να το αλέσουν τα θηρία και λυτρωμένη η ψυχή να οδηγηθεί στον ουρανό. Λυτρωμένη, ελεύθερη, να οδηγηθεί στον ουρανό. Του λέγει λοιπόν, του Κέσαρος πρόσωπο, για να τον πείσει, απλώς και μόνο να πει καλό λόγο για τα είδωλα, απλώς και μόνο. Όχι να προσφέρει και κάτι που του έγινε και αυτή η πρόταση. Εκείνος σε αυτό που του είπε να κάνει ο ειδωλολάτρης, άρχοντας, είπε, δεν πρόκειται να κάνω αυτό που με συμβουλεύετε. Γιατί βηματάκι μικρό, γραμματάκι ένα μόνο, τον ένα Άγιο μπροστά, δεν γίνεται. Δεν το λένε οι Άγιοι. Λένε ναι στον Χριστό, όχι στον τύρανο. Όχι στον διάβολο. Που στην ουσία αυτός είναι που διώκει τον Χριστό. Λέγει λοιπόν τώρα, όταν λοιπόν εκείνος είπε δεν πρόκειται να κάνω τι μου συμβουλεύετε, ο Άγιος Πολύκαρπος, είπα από Σμύρνη Μικράς Ασίας μέχρι Ρώμη με τα πόδια και στο δρόμο πέρασε βασανιστήρια τέτοια που τους στρατιώτες που τον οδήγησαν μετά από βασανιστήρια στη Ρώμη δεν τους ονομάζει στρατιώτες, λεοπάρδανες. Τι τη συμπεριφορά είχαν, θηρίου, λεοπάρδανες. Εκείνοι τότε, όταν απέτυχαν να το μεταπίσουν, του είπαν φοβερά λόγια
και με βιασύνη το κατέβασαν, ώστε κατεβαίνοντας να γδαρθεί η γάμα του. Εκείνος, χωρίς να γυρίσει πίσω, σαν να μην έπαθε τίποτα, προχωρούσε πρόθυμα, βιαστικά. Πρόθυμα, βιαστικά. Οδηγούμενος στο στάδιο. Πού ήταν τα θύρια. Ενώ γινόταν τόσο πολύ θόρυβο στο στάδιο, ώστε να μην μπορεί κανείς να ακουστεί. Πανδαιμόνιο γινόταν. Ο Πολύκαρπος στα θηρία φωνάζε. Τι γίνεται σε ένα. Ω, τι γίνεται στα στάδια. Πανδαιμόνιο. Και καθώς όμως ο Πολύκαρπος έμπαινε στο στάδιο, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Πολύκαρπε, γίνε δυνατός και γενναίος. Και αυτόν βέβαια που είπε αυτά, κανείς δεν τον είδε. Τη φωνή όμως την άκουσαν όσοι ήταν παρόντες από τους δικούς μας, τους χριστιανούς. Και όταν πλησίασε, έγινε πολύ θόρυβος από αυτούς που άκουσαν ότι συνελήφθη ο Πολύκαρπος. Φασαρία. Όταν λοιπόν πλησίασε, το ρώτησε ο Ανθύπατος αν είναι αυτός ο Πολύκαρπος. Και όταν αυτός ομολόγησε ότι είναι, προσπαθούσε να τον μεταπείσει λέγοντάς του «Σεβάσου την υγεία σου. Είσαι γέρος, 86 χρονών. Δεν σεβαστείς την υγεία σου». Για σκέψεις. Τον ενδιέφερε να σεβαστεί την υγεία του. Και άλλα παρόμοια. Ορκίσου στην τύχη του Κέσσαρα. Μετανόησε, πες, θάνατος στους αθέους. Ποιοι ήταν οι άθεοι? Χριστιανοί. Χριστιανοί, χριστιανοί. Αφού του έλεγε να πει ο... Ο Πολύκαρπος όμως, με σοβαρό το πρόσωπό του, στρέφοντας το βλέμμα του στο πλήθος των ανώμων εθνικών που βρίσκονταν στο στάδιο και σύοντας το χέρι του, στέναξε, κοίταξε στον ουρανό και είπε, για να δούμε, θάνατος τους αθέους. Σίγουρα δεν εννοούσε τους θέους. Και επειδή ο Ανθύπατος επέμεινε λέγοντας ορκίσου και θα σε απολύσω, βλαστήμησε τον Χριστό, ο Πολύκαρπος είπε, να το διαβάσω πρώτα από το κείμενο γιατί έχει μεγάλη ομορφιά, 80 και 6 έτη δουλεύω αυτό και ουδέν με ειδίκησε. Και πώς δύναμε βλαστημίσε τον βασιλέα μου τον σώσαντά με. Εξήγηση. 86 χρόνια τον υπηρετώ, τον Χριστό, και δεν με αδίκησε καθόλου. Πώς μπορώ να αδικήσω το βασιλιά μου που με έσωσε. Το διαβάζω ξανά. 80 και 6 έτη δουλεύω αυτό και ουδέν σε τίποτα απολύτως με ειδίκησε, δεν με αδίκησε. Σκεφτείτε εδώ, θηρία, με τα μάτια τα θρόπια θα λέγαμε, πού είναι ο Θεός. Βασανιστήρια περνάει. Πώς τα ανέχεται. Πάσε, προχωράμε παραπέρα. Και πώς δύναμε. Βλαστημίσε το βασιλέα τον σώσαντά με. Αυτό που με έσωσε. Αφού είναι σωτήρας του. Επειδή όμως αυτός επέμενε και έλεγε ορκίσου στην τύχη του Κέσσαρα, συνέχισε. Απάντησε.
ο Άγιος Πολύκαρπος. Εφόσον ματαιοπονείς, άδικα κουράζεσαι δηλαδή, να ορκιστώ στην τύχη του Κέσαρα, όπως λες, και προσποιείσαι ότι αγνοείς, αν θέλεις να ακούσεις το χριστιανικό κήρυγμα, δώσ' μου καιρό και άκουσε. Και ο Αθήπατος, ορίστε, μίλησε. Εσένα, λέει ο Άγιος Πολύκαρπος, σου έδωσα τον λόγο, επειδή έχουμε διδαχτεί στις αρχές και στις εξουσίες που έχουν οριστεί από το Θεό, να απονέμουμε τη τιμή που πρέπει. Προσέχετε τι λέει. Δεν απειθαρχώ στον Κέσαρα, άλλωστε τιμάω την εξουσία. Αυτό με έχει μάθει πως είδα. Να τιμάω την εξουσία, όποια και είναι. Και ο Κέσαρας ήταν αυτός που τον οδήγησε στα θηρία. Άρα η Εκκλησία, λέει αυτό το πράγμα, δεν κολακεύει όταν μνημονεύει τους άρχοντες για να μετασταθούν, μνημονεύει, για να αλλάξουν, πιστεύω, να φωτιστούν. Δεν πρέπει για κολακία, όπως λένε μερικοί. Εδώ, μετά από λίγο, ο Άγιος τον φάγανε τα θηρία. Τιμάω τον άρχοντα. Συνεχίζω. Λοιπόν, τον άρχοντα της εξουσίας γενικά, που έχουν οριστεί από το Θεό να απονέμουμε την τιμή που τους πρέπει, η οποία δεν βλάπτει εμάς. Είσαμε εκεί που δεν θα ζημιώσουμε την ψυχή μας. Θα το τιμήσουμε. Εσύ μου λες να πάω πάρα πέρα. Να τιμήσω σαν Θεό τον Κέσαρα. Αυτή η τιμή ανήκει εκεί. Στο Θεό. Ξεχωρίζει η θέση. Εκείνους όμως δεν τους θεωρώ αξίους, τους άρχοντες, ώστε να τους θυμίσω όπως ένα Θεό. Τότε του είπε ο Αρθύπατος, έχω θηρία, θα σε δείξω σε αυτά εάν δεν μετανοήσεις. Και απαντάει, κάλεσέ τα, γιατί σε εμάς είναι αμετακίνητη η μετάνοια από τα ανώτερα στα χειρότερα. Από το να τιμήσω τον Θεό, να αφήσω την τιμή αυτή και να τιμήσω άνθρωπο. Όχι, φώναξε τα θηρία. Καλό είναι να μετακινούμαστε, καλό είναι να κάνουμε τη μετακίνηση από τα χειρότερα στα καλύτερα. Σαν το έλεγε, άλλαξε εσύ τώρα, γιατί εσύ είσαι στα χειρότερα, έλα στα καλύτερα που είμαι εγώ. Και εκείνος πάλι, ο αξιωματούχος, του είπε, θα σε κάνω να σε φάει η φωτιά, εφόσον περιφρονείς τα θηρία, αν δεν μετανοήσεις. Και ο Πολύκαρπος απάντησε, με απειλείς με φωτιά. Αυτό που καίγεται προσωρινά και ύστερα από λίγο σβήνει. Γιατί φωτιά μιλάει, θα με ρίξει μέσα. Για λίγο, μια ώρα, δύο, πώς θα είναι, τέλει, θα σβήσει. Γιατί αγνοείς τη φωτιά της μέλουσας κρίσης, του λέει, και της αιώνιας κόλασης που επιφυλάσσεται για τους ασεβείς. Αλλά γιατί αργοπορείς, φέρε αυτό που θέλεις. Του λέει, άκουσες, τα είπα, γρήγορα,
θηρία φωτιά τη θέση από όλο, του λέει. Μην αργοπορείς, του λέει. Εδώ θα δούμε και κάτι άλλο. Λέγοντας αυτά και άλλα πολλά, γέμισε με θάρρος και χαρά και το πρόσωπο του Αγίου γέμισε με χάρη. Γέμισε με χάρη. Ώστε όχι μόνο να μην καταρρεύσει ταραγμένος από αυτά που υπόθηκαν, αλλά αντίθετα ο Ανθύπατος μένοντας έκτικτος να στείλει τον Κήρυκα στη μέση του Σαδίου να κηρύξει τρεις φορές. Έστειλε Κήρυκα και φώναξε τρεις φορές. Ο Πολύκαρπος ομολόγησε ότι είναι χριστιανός. Τον άποδο. Όταν υπόθηκε αυτό από τον Κήρυκα, όλο το πλήθος των Δυτικών και των Ιουδαίων που κατοικούσαν στη Σμύρνη φώναξε με ασυγκράτητο θυμό και με δυνατή φωνή. Αυτός είναι ο δάσκαλος της Ασίας, όχι Πολύκαρπος, ο πατέρας των χριστιανών, αυτός που καταργεί τους δικούς μας θεούς, που διδάσκει σε πολλούς να μην θυσιάζουν, ούτε να προσκυνούν. Λέγοντας αυτά, φώναζαν και παρακαλούσαν τον Ασιάρχη Φίλιππο να παραδώσει τον Πολύκαρπο σε λιοντάρι, στα θηρία. Και εκείνος είπε ότι δεν του είναι δυνατό, επειδή έχει συμπληρώσει τα θυράματα της ημέρας. Απάντησε, λέει, να το ρίξει λιοντάρι. Και αυτός που είχε τα θηρία είπε, δυστυχώς είναι χορτάτα και δεν γίνεται να το φάνε. Είχαν φάει άλλους προηγουμένως. Είναι χορτάτα, λέει. Τότε αποφάσισαν να φωνάξουν όλοι μαζί να καυθεί ο Πολύκαρπος. Ζωντανός. Γιατί πέρασε, έπρεπε να εκπληρωθεί η οπτασία που είχε φανερωθεί στο μαξιλάρι του. Γιατί όραμα ο Άγιος πριν το φέρουνε στη Ρώμη. Ότι δεν θα φύγει από τα θηρία, αλλά από κάτι άλλο. Τότε που το είδε το όραμα, ενώ προσευχόταν να καίγεται, είδε ο Πολύκαρπος, και γυρίζοντας είπε σε αυτούς που ήταν μαζί του προφητικά, πρέπει, όχι τα θηρία, να καώ ζωντανός. Πρέπει να καώ ζωντανός. Έχει πάρει την Αποκάλυψη, ψηλά. Να μην τα διαβάσω όλα. Αμέσως λοιπόν του φόρεσαν τα κατάλληλα για τη φωτιά όργανα. Και τη στιγμή που θα τον κάλφωναν, του είπε, αφήστε με έτσι, γιατί αυτός που μου έδωσε τη δύναμη να υπομείνω τη φωτιά, θα μου δώσει τη δύναμη να παραμείνω στη φωτιά και χωρίς τη δική σας ασφάλεια, με τα καρφιά. Θέλω να το καρφώσω και το ρίξω στη φωτιά. Μην ανησυχείτε. Μου είπε, από φωτιά θα φύγεις. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, θα καώ. Έως εκεί, ο λόγος είναι για να δούμε ότι σε τι θερμόμετρο πρέπει να βάλουμε την καρδιά του Αγίου Πολυκάρπου, των Αγίων που μαρτύρησαν, ώστε να μετρήσουμε τον έρωτα που είχαν. Δεν υπάρχει θερμόμετρο, μόνο ο Κύριος γνωρίζει. Είχαν έρωτα να φύγει τούτο το σπιτάκι, να πάνε στο άλλο σπιτάκι. Καυτό έρωτα. Το φωνάζει και σε επιστολή ότι πάντες αλλαγισόμεθα, όλοι φεύγοντας από εδώ,
Θα αφήσουμε εδώ στα σκουλίκια αυτό που φοράμε και ετοιμάσαι το κουστούμι ψηλά και θα μας αλλάξει εκείνος. Θα μας αλλάξει. Αλλαγισόμεθα. Θα αλλάξουμε. Εδώ μην πως είναι. Είπα και το επικυρώνω πάλι με τη φωνή του Αγίου Πολυκάρπου. Θα δούμε και την ώρα και αν χρειάζεται να κλείσουμε. Τι ώρα είναι να κλείσουμε? Παραπέντε πάει. Ω, παραπέντε. Αυτά. Και κλείνουμε. Το θέμα μας είναι ότι έχουμε σπιτάκι φτιαγμένο από τα χέρια του Θεού και εκείνος θα μας το δώσει. Και εκεί δεν θα λύγει το οικειοστάσιο. Ώστε να μας πει, έλειξε το οικειοστάσιο όπως λέει εδώ, αυτός που έχει σπίτι. Είναι αιώνιο το σπίτι αυτό. Είναι φτιαγμένο από τον αιώνιο Θεό. Γι' αυτό να μαρτύρησα. Λοιπόν, τι είπε. Και το ολοκλήρω με λόγια του Αγίου Πολυκάρπου για το σπιτάκι αυτό. Το εξηγήσω εγώ το καταλαβαίνω. Επρόκειτο να πάει στη Ρώμη να θυσιάσει και γράφει επιστολή. Πιστολές όχι επιστολή στα πνευματικό παιδιά του. Είναι από τους μετά. Οι Απόστολοι έφυγαν από τη μέση και μετά αμέσως είναι Αποστολικός Πατέρας. Έλαβε τα ενία στην Εκκλησία της Μήνης. Μικρά Ασία, ήταν λέει σε όλη την Ασία γράφει εδώ πέρα. Ήταν αυτό που ο Κύριος, το είπε ο Κύριος, ο ποιμήν ο καλός, τίθησε την ψυχή αυτή υπέρ των προβάτων. Θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατά του. Και μας δίνει το παλμό που είχε, αυτό που θα διαβάσω, για να θυσιάσει τη ζωή του για τα πρόβατά του. Ζων γράφω ημίν. Επρόκειται λοιπόν να πάει στη Ρώμη, να θυσιαστεί και του λέει, σας τα γράφω, ενώ είμαι εν ζωή. Ερών του αποθανήνου. Είμαι εν ζωή, αλλά έχω έρωτα να θυσιαστώ, να πάω στην αγκαλιά του Χριστού. Έχω έρωτα, ερών αποθανή. Έχω έρωτα να πεθάνω. Όχι κοινός νητός, να πάω στην αγκαλιά του. Ο εμός έρος, ο έρωτας μου, εσταύρωτε, εσταύρωτε. Είναι σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό. Εκεί είναι ο ερωτάς μου. Και ουκ έστιν εν εμή πυρφυλόηλον. Μάθετε, τους λέει, τώρα που σας γράφω, δεν υπάρχει καν μέσα μου φωτιά υλική που να αγαπάω κάτι από το ανθρώπινο. Φωτιά υλική που να αγαπάω κάτι ελάχιστο από το ανθρώπινο. Λέει, ουκ έστιν εν εμή πυρ φιλόηλον, που να φίλος της ύλης, φιλόηλον. Και τελειώνουμε. Τι είναι μέσα μου, αφού δεν υπάρχει τίποτα, ενώ είμαι στη γη με σώμα, δεν υπάρχει κάτι υλικό. Είδωρ δε ζων λαλούν εν εμή. Νεράκι υπάρχει μέσα μου. Τι είπε η Σαμαρίδα, άμα σου δώσω το νερό το δικό μου, που μην υψίσεις εις τον αιώνα. Θα πεις όλα τα υλικά, το έκανε η Σαμαρίτιδα. Και η οικογένεια και τα πάντα και τον Χριστό. Το έκανε η Σαμαρίτιδα. Λέει λοιπόν ο Άγιος εδώ, σε μένα μέσα υπάρχει είδωρ ζων, ζωντανό. Και λαλούν και μου μιλάει και μου λέει έσωθεν μη λέγον, μου λέει εσωτερικά, λέγον έσωθεν, εσωτερικά. Τι του φωνάζει αυτό από μέσα? Δεύρω,
Δεύρω προς τον πατέρα, με κεφαλαία γράμματα. Έλα στον πατέρα. Αυτά τα γράφει, στέλνει την επιστολή και πορεύεται στο μαρτύριο. Και πέφτει στο μαρτύριο ο Άγιος. Έχουμε λοιπόν οικητήριο, οικία, αχυροποίητη, που μας την έχει ετοιμάσει ο Πατέρας μας Θεός, όταν εμείς αφήσουμε τούτο το ελληνικό σπίτι το φθαρτό και μας κεντρηθούμε το Άγιο. Αμήν. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη χαρά να τα πούμε. Το θέμα. Έχουμε σπιτάκι στον ουρανό. Άγιος Πολύκαρπος. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι, το λέτε, κάνουμε προσευχούλα μας και πάμε σιγά σιγά. Τέσσερις, πέντε, αλλά όμως εγώ ευχαριστήθηκα. Και εμείς άλλο τόσο. Ευχαριστώ πολύ. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Ανδρέας ημάς. Πάτερ ημών, ελεήσω Όταν θα έρθουν και άλλοι, το συζητάμε.